Πάμε να δούμε τους υδροχώους. Αυτή η επιρροή από τον ήλιο στο Τοξότη νομίζω ότι είναι πραγματικά βάλσαμο για τους υδροχώους. Αφενός γιατί είναι σε ένα ζώδιο που σας πηγαίνει πιο πολύ, δείχνει περισσότερες επαφές με άλλους, με φίλους, συνεργάτες. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει και ένας κοινός στόχος, ένας κοινός σκοπός, κάτι που έχετε αποφασίσει να κάνετε, ένα καινούριο σχέδιο και πέφτετε με τα μούτρα πάνω σε αυτό μαζί με τους ανθρώπους με τους οποίους θα το πραγματοποιήσετε. Γενικά είναι μία περίοδος που ευνοεί περισσότερο τη συλλογική εργασία. Μη σκέφτεστε λοιπόν τόσο πολύ το εγώ, τον εαυτό σας. Σκεφτείτε περισσότερο με όρους εμείς, γιατί νομίζω ότι έτσι μπορεί να πάει και πολύ καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να βλέπετε και φίλους από το παρελθόν ή να εμφανίζονται άνθρωποι τώρα και με τον ανάβρωμο Ερμή στον Τοξότη που παλιότερα σας συνέδε μία σχέση μαζί τους και θέλετε να δείτε αν μπορείτε να το πάτε παραπέρα ή τέλος πάντων αν αξίζει τον κόπο πραγματικά να ξαναεπενδύσετε σε αυτή τη σχέση.